Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το νέο λιμάνι Λεμεσού. Πραγματοποίησαν οι διοκτήτες των αστικών λεωφορείων για την ισχυριζόμενη σε βάρος τους αδικία που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια από πειρατές οδηγούς λεωφορείων, ειδικά τουριστικών. Οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί απέκοψαν με τα λεωφορεία τους όλες τις προσβάσεις από και προς την αίθουσα επιβατών του Λιμένα. Η κυκλοφορία απεκαταστάθη ύστερα από αρκετή ώρα και με παρέμβαση της αστυνομίας, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν επεισόδια. Την ίδια ώρα, αριθμός οδηγών της εταιρείας ακινητοποιούσε δύο λεωφορεία έξω από τα γραφεία της επαρχιακής διοίκησης, αξιώνοντας επίλυση του προβλήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί την εταιρεία σε οικονομική κατάρρευση λόγω της συνοχιζόμενης πειρατείας υπό την ανοχή των αρμοδίων. Μετά από διευθέτηση, η αντιπροσωπεία των οδηγών συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη οι παρανομούντες οδηγοί θα παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί απεφάσισαν παγωποίηση των εκδηλώσεών τους μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.